Πάμε. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Real Madrid με Casadums. Καλό παιχνίδι να έχουμε. Στο παιχνιδιό, ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, θα πω. Εύκολα στην πρώτη. Πρώτος πόντος του παιχνιδιού για τους Κάζα. Δεύτερος πόντος, 2-2, Λυγόπουλος. Θα πάρει το σκριν. Θα πάει μέχρι μέσα. Προποθέσεις του παιχνιδιασμού για τους Κάζα. Γερός. Θα κρατήσει την μπάλα. Και απέναντι τον Ριγόπουλο. Στου διατρεις. Σίδερο. Επιθετικό rebound. Ανανεώνουν τον χρόνο επίθεσης. Και πάλι Λιγερός. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του. Η πάσα ήταν κακή. Παπαϊωάννου. Τικόπουλος. Θα πατήσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια. Σίδερο. Τελειώσουν το ριμπάο. Καζιδί μας. Θα βοηθήσει ο Λιγερό. Θα γυρίσει. Ο Λιγερός την έχασε από τον ελεγχό του. Θα πρέπει να ηρεμήσουν νομίζω οι δύο ομάδες. Να ρίξουν τον ρυθμό και να καθαρίσουν το μυαλό του. Σιγά σιγά να αποκτήσουν ψυχολογία. Είναι μόνος του με ταμπλό το σκοράρι. Το καλάδι από τον Ριγόπουλο. 2-2. Ισοφαρίζουν. Λιγερός. Θα πάρει κεντρικό διάδρομο, θα τελειώσει με το αριστερό. Όχι. Αμολύτη ελέγχει. Θα μιλά στον Παπαϊωάννου. Θα πάρει το φάουλ. Ο Ριγόπουλος ζητάει η αλλαγή. Είναι το πρώτο σκάσιμο που νιώθει ο... από τα συνεχόμενα πάνω κάτω. Ο έτερος Ριγόπουλος θα περάσει στο παρκέ. Παπαϊωάννου είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος.
Μπάλα χαμηλά με ταμπλό. Πολύ όμορφη προσπάθεια με δράστη τον Τζερεμέ. Νέο προβάδισμα για τους Κάζα. Έχουμε αλλαγές. Τι κάτσε θα περάσει τον πάγκο. Ριγόπουλος, Καμολίγης. Ριγόπουλος και πάλι. Ριγόπουλος για τρεις μέσα. Για δύο, για δύο. Δικό μου το λάθος. Παταγέ, τέσσερα όλα. Τρίποντο. Λοιπόν, Κάζα έχουν κερδίσει το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη, ο Γιούνις. Το 4-4 παραμένει. Προσπάθησαν να κλέψουν με πρωταγωνιστή το Σκηνά, ο οποίος πέρασε. Τριγόπουλος. Έχει απέναντι το Κατζηδήμα, θα πάρει το σκριν. Λουκόπουλος. Καμιλά. Καλά στην τετάρτη. Ποσόλου αστόχησε. Κατζηδήμας. Λιγερός. Σκηνάς. Πάρει το τρίποντο, κοντό το σουτ, της από ακούμπησε Στεφάνη. Τζερεμές προσπάθησε να πάρει το επιθετικό, κατοχή για Ρεμάλ. Το σκορ χαμηλό, χαμηλότατο στο 4-4. Λουκόπουλος θα πατήσει καλά, θα πάρει το φάουλ, αν θα μετρήσει. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Βάλε μου την έκρη. Σε μένα. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ πάνω στο Λυκόπουλο, ζητώ συγγνώμη. Πάνω στο Λυκόπουλο ή πάνω στον Αποστόλου εκτός φάσης. Νομίζω μάλλον το δεύτερο. Θα ρωτήσω και θα το μάθω από το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Τζερεμές. Θα περάσει τον Καμολίκη, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Ριγόπουλος. Παπαϊωάννη. Λάθος πάσα. Η συνεργασία με τον Καμολίκη δεν βγήκε. Το 4-6 παραμένει, 2-44 πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην αρένα του ΣΕΒΕ. Πολύ δώρος ετοιμάζει να περάσει στο παριέ. Σκηνάς. Ούτε τώρα.
Και αυτό χαμηλό, και αυτό κοντό το σουτ. Δεν έχει σταθεί ακόμα, δεν έχει μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού, ούτε στο πνεύμα. Θα το κάνει στο Νούπο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λουκόπουλος. Μέσα. Εντάξει. Βάζει μπροστά την ομάδα του. Γυνάς. Αστοχή. Καμολίκης μαζεύει. Ο Σκυνάς ότι κάνει φάουλ. Το 7-6 παραμένει καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρωτού δεκαλέπτου. Development 2, Παπαϊωάννου, θα πάει στην επαφή, το καλάθι δεν θα έρθει, όλα τους μαζεύει και δίνει στο κατσίδι μας. Σκυνάς, πάει ο Τζερεμές για το σκριν. Ράντος, χαμηλά, Τζερεμές, Ράντος. Για τρεις, μέσα! 7-9 προβάδισμα για τους Κάζα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λιγόπουλος θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Έχει ζεσταθεί για τα καλά. Συνδέεται από τα 5 μέτρα και σοφαρίζει το παιχνίδι. 9 όλα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα περάσει και η δύναμη της Ερεμάλ που είναι στη γραμμή των ψηλών. Πολύ δώρος και αγαθάκος, οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους. Καμολίκης μαζεύει, η μπάλα στο Λυκόπουλο. 24 δευτερόλεπτα, πολύ ωραία πάσα, αλλά έχει επιστρέψει. Ο Τσαβίλας, τα δικά του χέρια, τα δικά του χέρια ανέκοψαν την πάσα προς το ζωγραφιστό των Κάζα, όπου εκεί τα πράγματα θα γινόντουσαν πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ μπλος. Απέναντι στον Χατζηδή μας. Ο Παϊωάννη. Σαββροντές για τρεις. Μέσα. Μέσα και αυτό. Το 19. Προβάδισμα τριών πόντων για την Ερεμάλ. Συνεννοεί. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη συνέχεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερο δεκάλεπτο. Στην αρένα του Σέβες. Αγαδάκος έχει μπει στο παρκέ και πολύ δωρός θα παίξει με τους ψηλούς της η Ρεμάλ αυτό το δεκάλεπτο και νομίζω θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι όσον αφορά τον τρόπο που θα επιτίθεται. Ανεβαίνουν και οι δύο για το σκριν. Είναι δεδομένο ότι θα βγουν πιο ελεύθερα σου από την περιφέρεια διότι θα κλείνουν προς το ζωγραφιστό οι παίκτες της Κάζα, τον Κάζα Ντουμς. Πολύδωρος για τρεις, κακό. Όντας ακόμα κρύος. Τυγερός, Τσαντήλας. Ο Ράντος ακόψει, πάσα την απέραση. Επιμένει ο Τσαντήλας. Τζερεμές, για τρεις. Σίδερο, ελέγχει το ριμπάο ποιος. Ο Σκυνάς επιμένει, ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο, μάλιστα. Γρηγόπουλος. Πολύδωρος, Γρηγόπουλος. Αποστόλου, Αγαδάκος. Θα γυρίσει, Γρηγόπουλος. Είναι τα ελεύθερα σου, σας έλεγα. 15-9. Με το που πέρασαν οι ψηλοί στο παρκέ, άνοιξε το γήπεδο αυτόματα. Ο Λυκόπουλος έβαλε τα χέρια του, η μπάλα κατέληξε στην Αποστόλη, ο Λυκόπουλος έχει φύγει στον εφηδιασμό, η πάσα δεν θα πέρασε. 15-9. Λιγερός. Ο Φλόδερ με ταμπλό. Καλά τη δεδάφτη. Στο ΣΥΛ 6 Ρεμάλ. Yes, that's it! Good job!
Γρηγορός! 17-9! Δύο λεπτά από τη στιγμή που περάσαμε στο παρκέ και βλέπουμε άλλη ρεμάν. Πάμε στο time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα του Σεβέν. Όλα έτοιμα. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι Κάζα σε αυτή τη νέα συνθήκη που έχουν βρει μπροστά τους. Τζερεμές, Σκινάς, Γιατρής, η μπάλα στην αγιαγιά του Αποστόλου. Ο Σκινάς δεν είναι καλά απόψε. Πολύ δωρός. Θα πάει στην επαφή, δεν θα τελειώσει. Σκινάς ελέγχει. Ο Λουκόπουλος θα του δώσει το φάουλ. Θα πάει στον πάγκο. Κατσίδι μας. Σκινάς πέρασε στον πάγκο. Κατσίδι μας με τα βλό. Αποστόλου ελέγχει. Και θα δώσει την μπάλα στα σίγουρα χέρια κι ανού αλλού. Του ανθρώπου που οργανώνει και αποφασίζει την κάθε επίθεση του Real Madrid. Θα πατήσει και πάλι καλά για δύο. Έχει πάρει φωτιά. 19-9. 6-30 για το τέλος του ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι στο σύν 10. Και τώρα όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί από την ώρα που πέρασαν οι δύο ψηλοί στο παρκέ. Η αλλαγή της έντασης και του momentum του παιχνιδιού έχει ανεβάσει την ψυχολογία και στις δύο πλευρές του γηπέδου και έχουν ανεβάσει ευλόγως και την ένταση στην άμυνά τους. Δυσκολεύουν πάρα πολύ τους Κάζα να συνδεθούν με το καλάθι. Μέσα, όχι αυτή τη φορά θα σωστήσει στην βάση της εφάνης, αλλά ποτέ ο Πολύδωρος φωνάζει παρόν. Και πάλι στον Πολύδωρο, ήταν σε κακή θέση εκεί. Ραντός, ωραία συνεργασία με τον Τζέρεμε, πολύ όμορφο καλάθι. Με τα 9-11, με όλους 8. Για να δούμε αν αυτό το καλάθι αποτελέσει φαλτήριο για ένα καλύτερο διάστημα για την πλευρά των Κάζα. Αγαπητάκος θα γυρίσει. Τζερεμές. Κατήτη μας. Το σπίτι. Μόνος του ο Γιούνις, μέσα! 5 στην επόμενη πόντι, 5-0-4 και 19-14. Έχουμε συγκλώσει ακόμα περισσότερο το σχήμα. Η Ρεμάλ, ο Λουκόπουλος κάνει ό,τι θέλει απόψε. 21-14. Και Αργυρίου στο παρκέ. Και Πολύδωρος και Αγαδάκος. Η ομάδα έχει γίνει πιο δυσκύλητη και πιο αργή. Φάνηκε για τις επιστροφές της. 21-16, 4-25 για το τέλος του πρώτου του δεκαλέπτου. Ημιχρόνου, συγγνώμη. Δεν το συγγνώμη, πρώτη ημιχρόνου. Ιωάννου στη γραμμή των ηλεκτροβολών για τη συμπληρωματική. Θα στοχίσει. Ο Γιούνις μαζεύει. Πατήδη μας. Γιούνις. Κολλημένος από τον Ιωάννου πάνω του. Τζερεμές για δύο. Άστοχος. Ελέγχουν το rebound.
Λουκόπουλος. Μικάκης. Την μπάλα χαμηλά. Στον πολύ δωρό. Παραγορά την μπάλα, Λουκόπουλος. Με τον αγωνιστή τον Λιγερό 23-16. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Ευστοχώς. Και 39. Το παιχνίδι στους 4. Ράντος. 23-21 και Γκάζα μετά το αρχικό ξάπιασμα της εισόδου Αγαδάκου και Πολύδωρου. Στον Αργυριάδη το φάουλ. Σκηνάς είτε τώρα Αργυριάδης παλεύει για το rebound και θα την πάρει την μπάλα στην κατοχή του και από εκεί στον Παπαϊωάννου. Έχει αριστερά το Λουκόπουλο. 1-53. Πολύδωρος θα πάει για το screen. Λουκόπουλος. Θα κρατήσει την μπάλα Παπαϊωάννου. Με το δεξί 25-21. Εξαιρετική ενέργεια. Στο συν 4. Ένα και 29. Παραμένει 45 και 8 για το τέλος του ημιχρόνου. Κατσίδι μας. Ράντος για 3 και προφάτισμα για τη Σκάζα.
25-26, επέστρεψα για τα καλά. Σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για εκείνους. Έχουν καταφέρει και έχουν επιστρέψει οι Καμολούκης. Μουτζάκης, χαμηλά. Το Πολύδωρο θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Η μπάλα στο σιδερό. Και η δεύτερη. Αργυριάδης επιθετικό rebound. Καμολίκης το σπίτι, θα το πάρει. Όχι στον Αργυριάδη. Λίγο κάποιο Καμιλί. Ωραία πάσα στον Πολύδωρο. Καθαρή άμυνα από σκηνά. Τέλος ημιχρόνου. 25-26. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημιχρόνο. Ριγόπουλος. Καμολίκης. Ριγόπουλος. Στην αδύνατη πλευρά, στον έντερο Ριγόπουλο. Ριγόπουλος θα πατήσει καλά από τα 5. Άστοχος. Βάζει τα χέρια του Ριγόπουλος. Τζερεμές. Το λιερό. Αυτός είναι ποιος, ο Ράντο. Και πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση του εξήνης. Μπράβο! 25-28. Κάζα, σε θέση οδηγού, Ριγόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Σε 7-28. Καμολίκης. Λιγόπουλος. Θέλησε να περάσει από την τρύπα της Βελόνας και το έκανε σε πρώτο χρόνο. Απλά ο Λιγόπουλος δεν κατάφερε να την κρατήσει στην κατοχή του στη συνέχεια. Λιγερός. Ριγόπουλος θα πάρει και το φάουλ. Είναι από αυτά τα πράγματα που πρέπει οι παίκτες της κάθε ομάδα, της κάθε ομάδας να έχει στο παιχνίδι του. Την αυτοθυσία, την καλή άμυνα, το πλέψιμο, όχι μόνο τους πόντους. Εδώ πήγε να πετύχει ένα εντυπωσιακό και δύσκολο καλάθι. Δεν το έκανε το καλύτερο, το καλή Τσαντίλας. Καζιδί μας θα περάσει στο κέντρο. Τζερεμές, μέσα, 27-30. Αυτό
7 και 25. Τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα του 7. Για το πρωτάθλημα της Development 2, Αγατάκος. Θα κοπεί καθαρά από Τζερεμέκ με τη βοήθεια του Χατζηδήμα. Αλλά επιμένει. Ούτε σε δεύτερο χρόνο θα πετύχει το καλάθι. Χατζηδήμας. Ακολουθεί ο Ράντος. Θα τον δει. Τζερεμέκ. Πολύ ωραία στο Τζαντίλαν. Θα κάνει ένα βήμα πίσω. Δεν θα στοχίσει. Έβαλε τα χέρια του. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο. Και 30. Τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ στο 7, 27-31. Ρηγόπουλος θα πάρει δεξί διάδρομο. Αγατάκος. Ρηγόπουλος για 3. Την μπάλα στο σίδερο. Ο Ράντος μαζεύει. Και θα δώσει το λιγερό. Σκυνάς. Την μπάλα χαμηλά. Πολύ ωραία συνεργασία. Πολύ ωραίο τελείωμα. Με πρωταγωνιστή. Το γύρο με το νούμερο 8, το Τζερεμέ, 27-33, πάμε σε time out. Τέλος time out. Ρηγόπουλος. Πολύ δώρος. Θα γυρίσει πολύ ωραία στον Παπαϊωάννη. Φοβερή συνεργασία. Με δημιουργό το ψηλό της ομάδας. Ο οποίος λειτουργήσε σαν δεύτερος playmaker. Σε αυτή τη φάση. Ο Λιγόπουλος πήρε τον ρόλο του, μάζεψε το rebound. Και θα κατεβάσει και την μπάλα. Παπαϊωάννου. Σε ποιον. Ο Ρηγόπουλος, αστοχή. Σινάς. Αναπηδάει μπάλα δύο φορές. Το Τζερεμέ θα αστοχήσει. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης των Γκάζα σε αυτό το δεκάλεπτο. 29-35. Σταθερά μπροστά. Ρηγόπουλος. Για τρεις ο Λουκόπουλος. Δεν θα βρισκόχω. Για τρεις. Την μπάλα Στεφάνη. Παπαϊωάννου. Αποστόλου. Πολύ δώρος. Θα μαζέψει ο Λιγερός. Τέσσερα και δεκατρία. Λιγερός. Πάντως ο καλάθι, ο Ράντος, Χατζηδήμας, η μπάλα γύρισε με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Το καλάθι έλειψε και η προσπάθεια του Χατζηδήμα ήταν καλή. Δεν τον ήθελε και τόσο πολύ από το καλή. Το 29-35 παραμένει. Αποστόλου. Πολύ δώρος. Θα σωθήσει. Θα γυρίμαστε. Μια καλή άμυνα για τους μαύρους.
Παπαϊωάννου. Την μπάλα χαμηλά. Τον Πολύδωρο. Και πάλι λίγο πλος. Θα πάρει το τρίποντο. Από εκεί. Σκυλάς μαζεύει ακόμα ένα. Λιγερός. Τερεμές. Έβαλε τα χέρια του Αποστολού. Σκοσιενιά, τριάντα πέντε. Δικαίωμα και για μία συμπληρωματική 31-37. Παϊωάννου, η βολή δεν πήγε. Λιγόπουλος. Λιγόπουλος. Θα πατήσει καλά. Θα πετύχει το καλάθι. Ωραία συνεργασία. Τώρα μέσα στο εσύ. 33-39. Ένα και 25. Πολύ δώρος. Καλά δείτε πάει. Τριάντα τρία, 39, ρίχνουν τη διαφορά στους 6. Κινάς. Λιγερός, θέλησε να βρει με εντυπωσιακό τρόπο τον Ράντο. Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Καλά του όταν σου βγαίνει για εμάς που το βλέπουμε και για αυτόν που το κάνει. Τα κακά του αυτό που μόλις είδατε, που μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε έτσι πως θα έχουμε υπολογίσει. 1-6 με το σκορ στο 35-39. Πολύ δώρος. Τελευταίο λεπτό, τρίτου δεκαλέπτου. Επίθεση, λάθος ο Παπαϊωάννου. Η μπάλα προς τον Πολύδωρο δεν πέρασε. Το έχουν διαβάσει κάποια πλέον αυτό. Σκηνάς. 9 δευτερόλεπτα. Θα πάρει δεξιδιάδρομο, θα τελειώσει τη φάση, εκπληκτική φάση. Μας χάρισε ο κύριος με το νούμερο 13. Το ακούει στο όνομα Σκηνάς, βάζει την ομάδα του μπροστά με 6. 35-41, 18 δευτερόλεπτα, όλα για τη Ρεμάλ. Λουκόπουλος, έχει το χατζηδήμα απέναντί του. Ανεβαίνει ο Πολύδωρος για να του δώσει το screen. Θα το πάρει σε πρώτο χρόνο, σταυρωτές, δίστασε, θα περάσει τον Πολύδωρο, θα πετύχει το καλάθι. 37-41, μειώνει στους 4, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε για ένα μεγάλο φινάλε και πολύ λίγο. Επανήλθαμε. Τελευταίο δεκάλεπτο. Θα κόψει ο Παπαϊωάννου. Το καλάθι δεν ήρθε. Έχουμε. Bravo!
κοντά. Έφτασε ο Ράμπλος. Ο Τσαντίνας, συγγνώμη. Πρωταγωνιστή τον Παπαϊωάννου. 39-43. Μειώνουν στις 4 πόντους και πάλι. Κατσιδί μας. Κιούνις. Τζερεμές με τον Πολύδωρο απέναντί του. Εκεί φέρει τον Πολύδωρο, τον έχει βγάλει έξω. Αυτό θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Τσαντίλας. Τι έγινε? Λοιπόν, τέλος επίθεσης για τους Casa Dooms, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Και τώρα η Ρεμάλ έχει ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Λουκόπουλος, με τον Τσαντίλα απέναντί του. Θα τους ξεφύγει, θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό, από ένα η κάθε ομάδα. Επαναφορά από Ριγόπουλο. Στον Αποστόλου, όχι, στον Πολύδωρο. Ο Τζερεμές τον έχει πάει καλά. Θα πάει μέχρι μέσα πολύ δώρο, θα πετύχει το καλάθι. 41-43. Η διαφορά στο καλάθι. Τζερεμές, πάντα μπροστά, η Κάζα πιέζει Ρεμάλ. Γιούνις, άστοχος. Ο Παϊωάννου. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα περιμένει και τους υπόλοιπους. Δείχνει ότι θα πάει σε μια μεγάλη επίθεση. 10 δευτερόλεπτα. Ριγόπουλος είναι ελεύθερος. Θα πάρει το τρίποντο. Μεγάλο καλάθι. 44-43. 8-3 για το τέλος. Πάμε σε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τζερεμές. Έστοχος. Τέσσερα, 45. Ανακτούν το προβάδισμα. Παπαϊωάννου. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το φάλα τον Πολύδωρο πάνω στο Λιγερό. Σαράντα, τέσσερα, 45, 7 λεπτά. Λιγερός. Έβαλε τα χέρια τον Παπαϊωάννου. Λιγερός. Αλλάξαν στα μαρκαρίσματα, είναι ο Παπαϊωάννου τώρα πάνω του. Τζερεμές με Αποστόλη. Καλή άμυνα του Αποστόλη. Αλλά στο Λουκόπουλο έχει ώρα να μιλήσει, θα πάρει το τρίποντο. Κυριαρχή για ακόμη μια φορά ο Τζερεμές. Το φάουλ τον Αποστόλη. Αντιαθλητικό φάουλ. Μάλιστα. Λοιπόν,
Κωνσταντίνας είναι στη γραμμή των ελευθεροβολών με το σκορ 44-45. Ευστοχώς. Τερεμές. Καντήλας. Πάρα πολύ μαθή ενέργεια. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ελέγχει το rebound ο Αντώνης. Και θα δώσει στον Ρυγόπουλο. Μπαίνουμε στα τελευταία 6 λεπτά. 44-46. Και όπως καταλαβαίνετε άπαντες, πάμε για μεγάλο φινάλε. Ρυγόπουλος στον Καμολίκη. Ρυγόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Το rebound από ποιον, από το σκηνά. Ο οποίος Ρυγόπουλος βρέθηκε στο παρκέ, σηκώνεται όλα καλά, εντάξει. Τζερεμές. Θα πάει στην επαφή, μπροστά στον Πολύδωρο. Δεν θα πέτυχε το καλάθι. Ελέγχει ο τελευταίος. Μπάλα στον Παπαϊωάννου. Λυγόπουλος. Θα πάρει το screen, θα πατήσει καλά. Ξαφού ακούμπησε Στεφάνη. Θα έρθει ο Ρυγόπουλος, θα πάρει το rebound. Θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι. Έφυσε το foul. Αντί δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. 5-3. Γιατί τη δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 44-46. Ευτυχώς είναι ψύχρεμος, κρύο αίμα, 45-46. Έχει βάλει το τρίποντο, βάζει και τη βολή και φωνάζει παρός σε ένα χρονικό σημείο που η ομάδα έχει ανάγκη να δημιουργηθούν αφανείς ήρωες. Παπαϊωάννου θα κλέψει την μπάλα, νέο φάουλ και νέες ελεύθερες βολές. Ρυγόπουλος στη θέση πιανού. Ρυγόπουλος μπαίνει, Ρυγόπουλος βγαίνει. Δέχεται τα συγχαρητήρια από όλο τον πάγκο. Νομίζω δικαίως. Παπαϊωάννου έστοχο, 46 όλα. Άστοχο στη δεύτερη. Μία στις δύο. Δύο στις τέσσερις. Το ποσοστό βολών στις τελευταίες απόπειρες της Ρεμάλ για να συνδεθεί με το καλάθι. Αλλαγές. Ράντος στο παρκέ για την τελική ευθεία. Τσαντήλας στον πάγκο. Κινάς είναι παραφορά. Λιγερός. Θα κρατήσει την μπάλα. Τον πιέζει ο Ρυγόπουλος. Ράντος. Καθαρή άμυνα Ρυγόπουλο. Η μπάλα θα πέρασει χαμηλά. Τζερεμές μπροστά στον Πολύδωρο. Θα πάει ο Άννελος, θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα πάει προς το καλάθι τον Γκάζα. Πάει την κερί. Πάει το οποίο στέλνει τον Παπαϊωάννου στη γραμμή των ελεύθερων βολών και του δίνει την ευκαιρία να βάλει μπροστά τη Ρεμάλ. Σαράντα 46 όλα παραμένει το σκορ. Αυτό 46. Τερεμές. Θα σοχίσει τα μολύκη στο αμυντικό. Ρυγόπουλος. Παπαϊωάννη. Αντώνης. Λυκόπουλος. Ρυγόπουλος. Θα πατήσει καλά το jump shoot μέσα. 49-46. Ένα σπουδαίο καλάθι. Σωσήν 3 η Ρεμάλ μετά από ώρα. 3:50. Λιγερός. Αναζητούν σκορ οι φιλοξενούμενοι. Κακή επιλογή από τον Λιγερό. Υπό κακές προϋποθέσεις. Λυκόπουλος. Παπαϊωάννου.
Στον Πολύδωρο χαμηλά. Πολύδωρο θα πάρει το φάουλ. Όχι μόνο αυτό, θα βάλει και το καλάτσι. Και θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει κάνει το 51-46. Ένα καλάθι το οποίο πανηγυρίζεται από όλο τον πάγκο της Ρεμάλ. 3-21 για το τέλος. Πάμε σε time out ή όχι? Όχι, κάνε ένα time out, έχουμε παιχνίδι κανονικά. Η Ρεμάλ σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο. Εμφανίζεται και πάλι στο παρκέ και παίρνει προβάδισμα 5 πόντων. Άστοχος. Σκηνάς για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, Λυκόπουλος θα πάει και θα μαζέψει. Ο Ράντος κάτι από πίσω. Θα κλέψει τον Λυκόπουλου. Ο Πάντος δεν του μίλησε. Καθαρή άμυνα Πολύδωρου πάνω στο σκηνά. Τρέχουνε σερί 7-0. Από το 46-44 στο 51-46. Ριγόπουλος. Ριγόπουλος θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ευκαιρία τώρα για τους Κάζα να μειώσουν. Τζερεμές αστοχή και πάλι αδυνατούν να σκοράρουν. Έχουν βραχυκυκλώσει στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο του παιχνιδιού, στο φίνις. 2-10. Πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση. Ειδικά αν μπει το καλάθι. Ο Πολύδωρος πήρε το φάουλ. Πέμπτο μαδικό, το στέλνει στις βολές. Λοιπόν, είναι βολές, είναι 5 τα παθηκά. Και ο Πολύδωρος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Κακή πρώτη βολή, κοντή. 124 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όχι, θα πει ο Ράντο, Τζερεμές για δύο, επιτέλους καλάθι. 52-48. Ένα και 40. Έχουν μειώσει στους 4. Παπαϊωάννου πού? Στον Πολύδωρο. Ο Ριγόπουλος είναι μόνος του. Θα πάρει την μπάλα και πάλι στον Πολύδωρο. Ριγόπουλος. Θα πάει προς το καλάθι. Παπαϊωάννου, σαν από μηχανής θεός. Στο σωστό σημείο, την κατάλληλη στιγμή. 54-48, στο σύν 6. Έχουν βγάλει ενέργεια. Ένα και 20 για το τέλος, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το φάουλ όλη καιρό. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Τζερεμές, θέλουνε σκορ τώρα η Κάζα. Επιθετικό rebound, όχι. Η μπάλα για τη Ρεμάλ. Παπαϊωάννου. Για
48 και νομίζω ότι μόνο αν αυτοκτονήσουν κάνουν αυτό το ροζ φύλλο. Ο Λιγερός αστοχή. Η μπάλα και πάλι στα χέρια της Ρεμάλ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα πάρει το έκτο ροζ φύλλο στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά από ένα ντέρμπι ήταν καλύτερη στα τελευταία 5 λεπτά, εκεί που βρέθηκε με 46-44 πίσω. Έκανε ένα σερί 8-0, πέρασε με 52-44. Ο Κόπουλος ευστοχή. Λιγόπουλος. Λιγόπουλος, Καμολίκης. Λιγόπουλος, Τσορυγόπουλο, Παπαϊωάννου, για ακόμη μια φορά κάνει αυτό που ξέρει ο Σολίγη εδώ στο παρκέ, να έρχεται σε δεύτερο χρόνο, να ακολουθεί το σουτ συμπαίκτη του και να τελειώνει τη φάση με follow. 59-48, η Ρεμάλ θα πάρει μια δίκαιη νίκη, πανάξια το έκτο ροζ φετινό φύλλο.